Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανοσολογικών Εταιριών, σαν συλλογικός οργανισμός των Ευρωπαίων Ανοσολόγων, έχει καθιερώσει τον εορτασμό της ημέρας της ανοσολογίας. 29 Απριλίου κάθε χρόνο, το 2004, εορτάζουμε την ημέρα της ανοσολογίας. Η Ελλάδα συμμετέχει, η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, συμμετέχει στον εορτασμό από το 2005, όπου είναι και η παγκόσμια που έχει πλέον καθιερωθεί σαν την παγκόσμια ημέρα της ανοσολογίας. Σκοπός όλων αυτών είναι να γίνει ευρύτερα γνωστό στο κοινό όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα στους νέους και στα παιδιά την επιστήμη της ανοσολογίας και το σημαντικό της ρόλο στη διαμόρφωση της υγείας στις σύγχρονες κοινωνίες. Το 2012 θα ασχοληθούμε με τους εμβολιασμούς, με τα εμβόλια, τα μεγάλα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης, που είναι τα μεγάλα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. Καλησπέρα και από μένα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένη από το πολύ όμορφο μέρος εδώ και από το πολύ όμορφο αυτό συνεδριακό κέντρο. Και ακόμη ήθελα να συγχαρώ την Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας και για το μέρος που επέλεξε να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα της Ανοσολογίας, αλλά και για το θέμα που επέλεξε, που όπως θα δούμε είναι εξαιρετικά σημαντικό και χρήσιμο, θα έλεγα, στην καθημέρα πράξη, χρήσιμο για όλους μας. Διάλεξε λοιπόν η Ανοσολογική Εταιρεία Ανοσολογίας στην ΚΟ, την πατρίδα του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης δίκαια θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης ιατρικής. Είναι ο γιατρός που έβγαλε την ιατρική από τη δυσαδαιμονία, από τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις και την έβαλε στην ορθολογιστική της βάση. Έβαλε δηλαδή τις βάσεις της σύγχρονης ιατρικής. Είναι τιμή. Για μας τους Έλληνες είναι εξαιρετική τιμή που αναγνωρίζεται ο ρόλος αυτός του Ιπποκράτη διεθνώς. Απ' την άλλη μεριά, το θέμα, όπως σας είπα, είναι τα εμβόλια. Τα εμβόλια, παρόλο που ο εμβολιασμός, έστω έτσι, όχι με την έννοια που είναι γνωστό σήμερα, άρχισε από την αρχαιότητα, εν τούτης, συστηματικά, ο εμβολιασμός άρχισε να χρησιμοποιείται από τον 18ο αιώνα. Και είναι ένα θαύμα, θα έλεγε κανένας, το πώς συνέβαλε και στην εξάλληψη ορισμένων νοσημάτων. Εάν αναλογιστούμε την ευλογιά, το εμβόλιο, 200 χρόνια μετά τον εμβολιασμό έπαψε να υφίσταται η νόσος. Ο εμβολιασμός είναι υποχρέωση του κάθε ένα μας προς τον εαυτό του, αλλά είναι υποχρέωση του κάθε ενός μας προς τους άλλους. Γιατί οι εμβολιαζόμενοι εμείς προστατεύουμε τους συνανθρώπους μας, προστατεύουμε το περιβάλλον μας. Τα εμβόλια, όπως όλοι ξέρουμε, απευθύνονται κυρίως στην παιδική ηλικία. Γιατί κάτι γίνεται, στην παιδική ηλικία. Επομένως, είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή και είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την βλέπει η επιστήμη. Είναι λοιπόν μια διαδικασία την οποία θα πρέπει η επιστήμη να επεξεργάζεται με πολύ προσοχή. Και όταν λέω επιστήμη, εννοώ ένα σύνολο επιστημών. Για τα εμβόλια θα πρέπει να συνεργάζονται γιατροί πολλών ειδικοτήτων, θα πρέπει να συνεργάζονται γενετιστές, θα πρέπει να συνεργάζονται άνθρωποι που ασχολούνται με την πληροφόρηση, με την πληροφορική, με την βιοειθική και πολλές άλλες ειδικότητες της επιστήμης. Η αναγνώριση ότι η σημασία των εμβολίων, αλλά και η διάθεση, η παρασκευή και η διάθεση των εμβολίων είναι ένα εξαιρετικό γεγονός, απασχόλησε το Ινστιτούτο της Ιατρικής, Institute of Medicine όπως λέγεται, και πριν από 30 χρόνια οργάνωσε μία ομάδα, η οποία ομάδα έχει να κάνει με τον έλεγχο των εμβολίων που παρασκευάζονται και με την διάθεση αυτών των εμβολίων. Έτσι λοιπόν, εδώ και 30 χρόνια, όλα αυτά βρίσκονται υπό έλεγχο και μπορούμε να πούμε ότι οι εμβολιασμοί των παιδιών μας, των
ανθρώπων, εμάς των ιδίων, βρίσκονται στα σωστά χέρια και στις σωστές διαδικασίες. Το στρογγυλό τραπέζι που θα ακολουθήσει αναφέρεται έτσι με πολύ απλά λόγια σε όλες αυτές τις, όλα τα θέματα που αφορούν τα εμβόλια και ήθελα να πω ότι εδώ στο πρόγραμμα βλέπουμε και μια ρίση του Ιπποκράτη σχετική, η οποία φιλόλογος βέβαια μου την μετέφρασε. Μετέφρασε. Ναι, γεννών των δε φροντίζειν ένι και να νοσείς. Γιούλα τη μετάφραση. Έχεις και εσύ μετάφραση που δεν την έχω δει. Υπάρχει. Αυτή είναι η ρίση, η οποία λέει ενώ ο είσαι υγιής, φρόντιζε με σκοπό, παίρνει δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα, με σκοπό να μην νοσήσει, να είσαι άνοσο δηλαδή. Λοιπόν, αυτό το σκοπό έχει τα εμβόλια και θα δούμε με τον πρώτο ομιλητή, όπως σας είπα, άρχισε από την αρχαιότητα. Θα δούμε λοιπόν μια ιστορία των εμβολίων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Μαρία Φτατζάκη να μας δώσει την πρώτη ομιλία. Η κυρία Μαρία Φτατζάκη είναι η γιατρός και είναι διευθύντρια εδώ στην ΚΟ, στο Γενικό Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας και επίσης είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ. Ήθελα να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα που δέχτηκε να δώσει αυτή την ομιλία, να την συγχαρώ για την δραστηριότητά της εδώ στην ΚΟ και να της ευχηθώ και καλή επιτυχία στο έργο της ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ.